Ουρές σχημάτισαν από νωρίς οι πολίτες των Ιωαννίνων μπροστά από το διοικητήριο της περιφέρειας, προκειμένου να κάνουν το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού από τις κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ. Η πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την περιφέρεια, την 6η υγειονομική περιφέρεια και την 1η τόμη, σε μια χρονική στιγμή που ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί επικίνδυνα στα Γιάννενα, ήρθε να απαντήσει και σε μια γενικότερη ανάγκη των πολιτών, άρα παράλληλα να χαρτογραφηθεί και η εικόνα της πόλης με όσο πιο μεγάλο εύρος γίνεται. Η ανοιχτή πρόσκληση των συναρμόδιων υπηρεσιών να υπάρξει προσέλευση των πολιτών έπιασε τόπο και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι είχαν γίνει περίπου 500 τεστ. Ο ΕΟΔΗ δεν ανακοινώνει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των τεστ παρά μόνο στους πολίτες που έχουν εξεταστεί και έχουν βρεθεί θετικοί, οι οποίοι ενημερώνονται και καθοδηγούνται ώστε να κάνουν μοριακό τεστ στη συνέχεια για επιβεβαίωση, ενώ τίθενται αυτομάτως σε κατοίκον απομόνωση. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι στο σύνολο των τεστ που έγιναν το πρωί, τα θετικά ήταν σχεδόν μηδενικά. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Γιώργο Δελή από την ομάδα διαχείρισης COVID του ΕΟΔΗ, είναι γρήγορη και ασφαλής και ο ίδιος απίφθινε ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να σπεύσουν για να κάνουν τα τεστ μέχρι και την Παρασκευή. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την περιφέρεια για με ευρύτερο τρόπο διαδικασία τεστ στο γενικό πληθυσμό. Είναι σημαντικό οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν, να έρθουν να κάνουν αυτό το τεστ τις επόμενες τρεις ημέρες, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσον είναι επιβαρημένη η περιοχή επιδημιολογικά. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ήδη από τον Μάιο που εγκαταστάθηκαν οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ στην περιοχή έχουν διενεργηθεί πάνω από 30.000 μοριακά τεστ, με αποτέλεσμα να έχουμε μια καλή εικόνα της περιοχής και να συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε την υγεία για όλους τους κατοίκους. Τα rapid test έχουν έναν μεγάλο βαθμό εγκυρότητας. Ακριβώς έτσι. Είναι ασφαλή, είναι έγκυρα και είναι γρήγορα όσον αφορά την διάγνωσή τους, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα με γρήγορο ρυθμό και όσο γίνεται πιο διαδεδομένη όσον αφορά τον πληθυσμό ο οποίος θα έρθει να εξεταστεί. Τη σημερινή εικόνα που έχουμε από το πρωί που ξεκινήσαμε, βλέπουμε πως υπάρχει μια σημαντική ανταπόκριση και προσέλευση από τον κόσμο. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ πέρα μέχρι την Παρασκευή με σκοπό να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα τεστ. Φυσικά υπάρχουν κάποιες δεδομένες δυνατότητες, τις οποίες θέλουμε να εξαντλήσουμε ώστε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερα τεστ. Κάνει αντίστοιχες δράσεις, πρωτοβουλίες και σε άλλες περιοχές. Ως προς το επίπεδο των αποτελεσμάτων, σε τι σας βοήθησε, δηλαδή πέρα από τους αριθμούς, βοηθά τον ΕΟΔΗ η καταγραφή των ασυμπτωματικών έτσι ώστε να περιχαρακώσουμε την κοινότητα, τη διασπορά? Είναι λίγο πιο σύνθετο από αυτό, ίσως και η περιχαράκωση να μην είναι ακριβώς αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον ΕΟΔΗ σε αυτή τη φάση. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό για το επιστημονικό έργο του ΕΟΔΗ είναι να γνωρίζουμε όσο γίνεται ακριβέστερα την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχή, όπως για παράδειγμα της Ηπείρου και των Ιωαννίνων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να σχεδιάζουμε καλύτερα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε και επίσης να φέρουμε πάντα σε προσοχή των πολιτών και του πληθυσμού το τι πρέπει να κάνει ώστε να κρατήσει την υγεία του όσο γίνεται πιο σωστά. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης έκανε λόγο από την πλευρά του για την απόλυτη ανάγκη της συνεργασίας των φορέων, κυρίως όμως της τήρησης των μέτρων από τους πολίτες. Η αγωνία στον κόσμο είναι τεράστια. Πολλοί τώρα συνειδητοποιούν ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να δείξει ο κόσμος ψυχραιμία, να έρθει εδώ που θα είμαστε τρεις μέρες να κάνει τις εξετάσεις του. Αλλά ένα θέλω να σας πω, ότι πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα. Ίσως ο μεγάλος εφησυχασμός ότι όλα στα Γιάννενα πήγαιναν καλά έδωσε τη σκέψη σε πολλούς ότι δεν είναι τίποτα, όλα αυτά είναι ένα παραμύθι και αυτό πληρώνουμε σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα με τις ιχνηλωτήσεις βλέπουμε διάφορα. Αυτό που θέλω να κάνω προς όλους είναι ότι όταν τα παιδιά στο σχολείο έχουν 2-3 μέρες πυρετό και μετά τα στέλνουμε στο σχολείο, κάνουμε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο έγκλημα. Δεν είμαι εγώ αυτός ο ειδικός που θα πω τι θα κάνουν με τους νοστισμούς, αλλά για μένα δεν επιτρέπεται ούτε συγκεντρώσεις, όπως λέει 9 άτομα. Δηλαδή εμείς πολλές φορές ψαγνόμαστε εδώ να μαζευτούμε αρκετοί και να πούμε ο καθένας στον καημό του. Δεν είναι εποχή να λέει ο καθένας στον καημό του, είναι εποχή να περάσουμε αυτά τα δύσκολα και αυτά περνούνται με πειθαρχία, με σκέψη και όχι με ό,τι θέλει ο καθένας ανάλογα πώς νομίζει ότι έτσι τη σκέψη του μπορεί να τις εξωτερικεύσει.
Η προσέλευση του κοινού από νωρίς το πρωί και η υπομονή που επέδειξε, αν και η διαδικασία εξελίσσεται γρήγορα, απέδειξε πλην των άλλων και την ευαισθητοποίησή τους αλλά και την αγωνία τους στη δεδομένη τουλάχιστον χρονική στιγμή. Είναι 11 το πρωί και εδώ και μία και πλέον ώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των rapid tests εδώ στην κεντρική πλατεία. Από τον ΕΟΔΗ, από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου, την 6η υγειονομική περιφέρεια και την 1η Τόμη. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, είναι εκατοντάδες οι πολίτες που έχουν έρθει για να κάνουν αυτό το γρήγορο τεστ, έτσι ώστε να πάρουν μία πρώτη απάντηση για το αν είναι θετική ή αρνητική στον κορονοϊό. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και το απόγευμα, σήμερα και αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη πρωί και απόγευμα, και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ναι, όντως είναι μια ευκαιρία πάρα πολύ καλή. Και ειδικά και ο κόσμος αυτό δείχνει, και έχει από το πρωί πάρα πολύ κόσμο και συνεχίζουν να έρχονται. Είναι πολύ πολύ καλό. Μια ευκαιρία, και προφανώς πρέπει αυτοί που είναι ευπαθείς ομάδες οπωσδήποτε να κάνουν το εμβόλιο. Ανησυχείτε τις τελευταίες ημέρες ειδικότερα? Πάρα πολύ. Γιατί εγώ είμαι σε ευπαθείς ομάδες και φοβάμαι πάρα πολύ. Και υποχρεωτικά θα πρέπει όλοι λίγο πολύ να κάνουν τα τεστ και στα κέντρα υγείας που ανοίξανε. Μια ευκαιρία, έτσι? Βέβαια, βεβαίως. Και δείχνει ότι ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Ναι, από ό,τι βλέπω υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Γενικότερα σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα? Όχι ιδιαίτερα. Το θεωρείτε φυσιολογικό δηλαδή? Όχι, απλά θα πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.